Μας πει περισσότερα, Μάνια. Ένας άνδρας, Στέλλα, συνελήφθη την 1η Αυγούστου. Πρόκειται για έναν 33χρονο, ο οποίος είχε προκαλέσει, είχε βάλει 3 πυρκαγιές στις 31 Ιουλίου και την 1η Αυγούστου στην Μαγούλα Αττικής. Επίσης, χθες συνελήφθησαν άλλοι 4 άνδρες. Ένας 66χρονος, ο οποίος είχε βάλει 4 φωτιές στις 8 και 9 Ιουνίου στην Βάρη Αττικής. Και επίσης, 3 άνδρες συνελήφθησαν για τις πυρκαγιές που είχαν βάλει στην Κορομιλιά Δομοκού, καθώς εκτελούσαν θερμικές εργασίες. Επίσης, να σου πω κλείνοντας, Στέλλα, το Βασίλης Κικίλιας, ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας, υπενθύμησε ότι έχουν αυστηροποιηθεί οι ποινές για τους εμπριστές. Οι εμπριστές λοιπόν μπορούν να πάνε μέσα για αμέλεια έως και 10 χρόνια και για πρόθεση έως και 20 χρόνια. Μάνια Λιβιζά, τους ευχαριστούμε πολύ. Θα δούμε και πάλι το Βασίλη Λαμπρόπουλο. Καθώς, Βασίλη, έχεις μια αποκάλυψη για την ταυτότητα του ατόμου που συνελήφθη στη Βάρη για εμπρισμούς, πρόκειται για καθηγητή πανεπιστημίου. Ακριβώς, θέλω ένα 66χρονος, όπως είπε και η Μάνια, καθηγητής πανεπιστημίου, που ήταν και καθηγητής σε σχολές της αστυνομίας, ήταν σύμβουλος σε κρατικά ιδρύματα σε σχέση με εκπαιδευτικά θέματα και ο οποίος συνελήφθη ως δράστης των 4 εμπρισμών. Ευτυχώς δεν πήραν μεγάλη έκταση σε υπαίθριους χώρους στη Βάρη. Η αστυνομία τον εντόπισε με βάση την ανάλυση του βιντεοληπτικού υλικού. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες με βάση το περπάτημά του, το ανάστημά του. Φαίνεται να διαμένει στην περιοχή. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό. 65χρονος καθηγητής του Πανεπιστημίου, διαμένει στην περιοχή με την οικογένειά του και φαίνεται να έχει προχωρήσει και σε κινήσεις με τις τοπικές δημοτικές αρχές διαμαρτυρόμενος γιατί δεν καθαρίζονται τα οικόπεδα. Τώρα προσπαθούν να ερευνήσουν οι πυροσβέστες και οι εξωματικοί της Διεύθυνσης Εγκλημάτων Εμπρισμού τι ακριβώς και για ποιο λόγο είχε βάλει αυτές τις φωτιές και τα κίνητρά του, για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί επαναλαμβάνω ότι η ιδιότητά του προκαλεί πολλά ερωτηματικά και γιατί έχει προχωρήσει στη συγκεκριμένη επιλογή. Μάλιστα. Βασίλη Λαμπρόπουλε, ευχαριστούμε πολύ.